Καλησπέρα σα, αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριε. Είναι η εκπομπή φιλοσοφία του περιοδικού Φιλοσοφίν που επιμελείται ο Ηλίας Βαβούρας, σήμερα στο μικρόφωνο είμαι ο Παναγιώτης Ταμβάκης διδάκτορας θεολογίας και έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω με την ε, ε, κυρία Κατερίνα Χατζοπούλου που είναι διδάκτορ γλωσσολογίας, Καλησπέρα σα. καλησπέρα σας κύριε Ταμβάκη, πούμε μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, καλησπέρα Κατερίνα. Χαίρομαι που είμαι εδώ και έχουμε να μιλήσουμε για πολλά ωραία θέματα. Mm -hmm. Ωραία. Ε, θα κάνουμε μία συζήτηση μεταξύ θεολογίας και φιλοσοφία. Θεολογίας και φιλοσοφίας, ε, να είναι θέματα και τα δύο που ασχολούν ναι. αρκετού ανθρώπου. Αφορμή... Βέβαια την ε, Μεγάλη Εβδομάδα την οποία διανύουμε, είμαστε ήδη στη Μεγάλη Τετάρτη, πηγαίνουμε προς τη Μεγάλη Πέμπτη. Ε, θα ξεκινήσουμε με το Λόγο του Σταυρού όπως τον ε, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ε, μια επιστολή του, στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους όπου κάνει μια ανοίξη και αναφορά προς τους Έλληνες φιλοσόφους λέγοντας τα εξής διαβάζω μερικά χωρία από αυτή την επιστολή ο λόγος ο του σταυρού της μεν απολελημένης μορία εστί τις δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια τη σοφίας των Θεών ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύσουμεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλλησι δε μορίαν. Λοιπόν, ε, να πούμε και μια Κατερίνα, εξήγηση λίγο σε αυτό, γιατί ναι, να το δεν είναι πάντα μεταφράσουμε όλη, δηλαδή, τα δηλαδή, βασικά έτσι. σημεία. Ναι. Λοιπόν, ε, Μιλώντα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για το λόγο του Σταυρού, έτσι έχει σημασία που χρησιμοποιεί μία λέξη φιλοσοφική όπω είναι ο λόγο. Ε, από τον Ηράκλειο, και μετά. Λέει λοιπόν ότι ε, δεν γνώρισε, δεν μπορεί να γνωρίσει ο κόσμος τον Θεό ε, με τη σοφία απλώς. Ε, αλλά εν τη σοφία του Θεού με τη σοφία του Θεού μπορεί να γνωρίσει τον κόσμο όχι με την ανθρώπινη σοφία γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος με την ε, ας την πούμε έτσι, ανοησία του κηρύγματος όπως φαίνεται να είναι φαίνεται φαινομενικά ένα κήρυγμα που δεν είναι σύμφωνο με τη σοφία του κόσμου και των ανθρώπων με αυτήν δηλαδή την ανοησία διότι είναι μια ανοησία ενώ είναι ότι δεν είναι τεχμηριωμένη ότι για τους φιλοσόφους κοιτάξτε τώρα ότι νέκα... είναι ο Θεός να πω αυτό ότι ο Θεός δηλαδή ε, ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος και να σταυρώνεται αυτό για τη φιλοσοφία είναι ένα παράδοξο πράγμα και είναι από αυτή την έννοια ε, χρησιμοποιείται η, η έννοια της Μορία. λοιπόν ε, ε, οι, οι Έλληνες ζητούσαν Ζητούν, αναζητούν σοφία, Κατερίνα. Για πες μας. Ε, η πρόσληψη που έχει ο κάθε χώρος ή οι εντυπώσεις που υπάρχουν δεν είναι πάντα... Α, δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο ενός α, χώρου. Καμιά φορά, όπως την ωραία συζήτηση που ξεκινήσαμε και πριν την εκπομπή, Uh, υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει και είναι και όπω και ο χριστιανισμός έτσι και η φιλοσοφία και ειδικότερα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία που εξετάζουμε σήμερα, είναι ετερογενής χώροι. Νομίζω uh, ότι η εντύ, ακριβώς αυτό, ότι η εντύπωση που καταγράφεται σε αυτό το κείμενο, το οποίο είναι σε ποιο σημείο ακριβώς Είναι, στην μια επιστολή είναι σε επιστολή. Είναι ναι, σε επιστολή. Ναι, άρα απευθύνεται στους Κορινθίους. Ναι, ναι, θέλω ναι, να ναι, πω. Υπό την έννοια ναι, αυτή, βέβαια, απευθύνεται σε όλου. Έχει συγκεκριμένου αποδέκτε. Ναι, μετά ναι. αυτό είναι δική μας α, ερμηνεία. Για τους φιλοσόφους... Από τη στιγμή που εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της κοινή διαθήκη, θεωρείται πλέον ότι απευθύνεται ναι, σε, ε, σε όλους. Ναι, θεωρείται από όσου αποδέχονται αυτή τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Η, το αίτημα των φιλοσόφων στα περισσότερα ρεύματα είναι α, η ευδαιμονία μέσω της καλλιέργειας των αρετών. Mm -hmm. Και στο θέμα των αρετών, ε, είναι σημαντικό να τονίζουμε, ειδικά σε εποχέ όπου υπάρχει έλλειμμα κοινωνικής συνοχής για πολλού λόγου, τα κοινά των χώρων. Σίγουρα είναι πολλέ οι διαφορέ, δηλαδή και όσο πιο κοντά είναι δύο χώροι, τόσο πιο πολύ επιμένουν στη διαφορά του. Αυτό το βλέπουμε και στα πολιτικά κόμματα και στι θρησκείε. Ε, οπότε το ότι επιμένουμε σε κάποιε διαφορέ σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη συγγένεια. Αλλιώ δεν φαίνεται η διαφορά. Εσύ, Κατερίνα, έχει ασχοληθεί ε, με το θέμα των ε, σχέσεων και ιδίω ε, τη διαφορά, αλλά των ομοιοτήτων μεταξύ τη αρχαία φιλοσοφία. Και του χριστιανισμού, και εισήγηση. Είναι μεγάλη η τομή. Ε, εισήγηση, ε ναι, σε ένα από τα, τα συνέδρια του κύριου Ναι, α, Ά, ναι Βαβού, να πούμε ναι. με την ευκαιρία ότι είσαι πρόεδρος εν του συλλόγου... Του συλλόγου Φιλοσοφία Ελληνικής Φιλοσοφίας στην Αθηνά που δραστηριοποιείται από το 2012 στην Καβάλα ε, και από το 2014-2015 στην Θεσσαλονίκη. Φέτο, σε συνεργασία με τον το Περιοδικό Φιλοσοφήν και τον κύριο Βαβούρα, κάνουμε το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτική Φιλοσοφία στη Μάλιστα. Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή. Στη Οπότε, Θεολογική, σχολή. Στη θεολογική Ωραία. σχολή. Είναι μεγάλη η σύνθεση. Σα αγκαλιάζει η, είναι η Θεολογική. Μεγάλη, σχολή. Δεν φεύγουμε Εν Αγκαλιάζει τη φιλοσοφία. Η συγγένεια Ελπίζουμε. των χώρων είναι μεγάλη. Α, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν διαφορέ στη λογική και τη φυσική, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ στην ηθική. Καλά, αυτό να το συζητήσουμε, ξέρεις, γιατί υπάρχουν πολλές... Θα επιμείνετε στις διαφορές τώρα που κατεβαίνουμε, θα πούμε τα κοινά εδώ πέρα. Μιλάμε αρετές των στοικών η καρτερία, η έγινε συνέδριο... Η μεγαλοψυχία. Πέρυσι τι θέμα έχει το συνέδριο. κάνουμε, ο σύλλογος κάνει δύο διετή συνέδρια. Το περσινό συνέδριο στην Καβάλα είχε θέμα... Είναι το, ήταν το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογία του Συλλόγου Χαίριση Ελληνική Φιλοσοφία, με θέμα ε, διδακτική των επιστημών. Αμάστε, γιατί πέρυσι το συνέδριο του περιοδικού Φιλοσοφίν είχε θέμα φιλοσοφία και θρησκεία. Και έχουν ναι, εκδοθεί ναι, και δύο, ναι, δεν είχα δύο προλάβει, τόμοι ναι, του, του περιοδικού Φιλοσοφίνου ναι. που ε, είναι μέσα τα κείμενα του συνεδρίου και μέσα, ναι. Φιλοσοφία και, μέσα και σε, Θρησκεία τη εκδοσης Ζήτρως. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η διδακτική των επιστημών αφορά και τη διδακτική της πολιτικής τέχνης και με την προσέγγιση για την πολιτική ως πρώτη των επιστημών. Δηλαδή με, με κριτήριο τη φρόνηση για την οποία... Α, μιλάνε σχεδόν όλοι οι φιλόσοφοι Μάλιστα. και οι επικούροι. Θα μα πει λίγο για τη φρόνηση. Ναι, Μάλιστα. ο ορισμό των στοικών είναι ότι η φρόνηση είναι η επι, επιστήμη, η γνώση δηλαδή, ε, κακών καγαθών κουδετέρων. Η γνώση του καλού και του κακού, αν μας θυμίζει κάτι αυτό από το δέντρο θυμίζεις, της γνώση ε? και των ουδέτερων. Μάλιστα. Δεν ε, έχουν απαραίτητα όλα, όλες οι επιλογέ ηθικό περιεχόμενο. Οπότε νομίζω ότι ε, πια, αυτό είναι κοινό αίτημα. έχει ένα παράδειγμα. Oh, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι στον, στους φιλοσόφους δεν έχουμε μία λίστα από πράγματα που πρέπει κανείς να κάνει ή να μην κάνει. Α, υπάρχει η μαθητεία, υπάρχει η αρετή της ευπήθειας, δηλαδή της υπακοής σε κάποιον δάσκαλο που αναλαμβάνει για ένα διάστημα να εξασκήσει ε, τον ε, μαθητή ε, σε, ένα, σε έναν τρόπο ζωής που σχετίζεται με την εγκράτεια, με την άσκηση του λογιστικού. Με πρώτους έχουμε το, το κοινόβιο των Πυθαγορείων, κοινόβιο όχι με την έννοια των Χίπηδων, που εντάξει και αυτοί πήραν στοιχεία, Α, με την έννοια σαν μοναστήρι, σαν τα σημερινά μοναστήρια, αλλά κάναν και μαθηματικά και πολιτική φιλοσοφία. Στόχο είχα, είχαν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλου του κοινωνικού συνόλου, όχι Μάλιστα. να μεγω καλά και να περνάω καλά Δηλαδή η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν ήταν, ο, ο, αρχι, ο, φιλόσοφος, ο έλληνας φιλόσοφος δεν ήταν αυτό που ε, ε, γνώρισε μετά την αναγέννηση η Δύση, ένας στοχαστής μόνος του ναι. και συνήθως έτσι ναι, ναι. που... Ήταν ομάδες, ε, έτσι, α, ήταν ομάδες ναι. όλοι. Α, και ο επίκουρο που φαίνεται να είναι κατά τη πολιτική, αφού κανένα δεν τον χώνευε τον επίκουρο, δεν ήταν για να βάλει και υποψηφιότητα να κατεβεί, θέλω να πω. Πάντω είχε το στοιχείο τη φιλία. Ναι, να μα πει λίγο, επειδή και στην ανακοίνωση βάλαμε έτσι, ενδεικτικά βέβαια, αλλά για τον Αριστοτέλη για τι για τα ηθικά νοικομάχια και εκεί όπου πραγματεύεται είναι τα ένα θέματα της αρετής. Το βιβλίο έτσι είναι. το οποίο στην Καβάλα το έχουμε δει δύο τρει-τέσσερι φορές όλο είναι δέκα βιβλία τα οποία αξίζει κανείς να δει συστηματικά από την αρχή μέχρι το τέλος, όχι μια παράγραφο και μια περίληψη. Ξεκινάει, αναφέρεται στον ορισμό της αρετής. Ε, αναφέρει ότι η ευδαιμονία ε, είναι ε, ε, ενέργεια καταρρετή τελείαν. Δηλαδή η ευδαιμονία δεν είναι ο ευδαιμονισμός που σήμερα σημαίνει κάτι άλλο. Είναι η υγιής κατάσταση του ανθρώπου, όπως και η δονή των επικουρίων. Είναι η έλλειψη σωματικού και ψυχικού πόνου, η έλλειψη ταραχής, αταραξία. Και όλα αυτά επιδιώκονται, δεν θα πω επιτυγχάνονται, με την καταπολέμηση των παθών όπως συμβαίνει και με το χριστιανισμό, και με την επιδίωξη των αρετών, όπως συμβαίνει και με το χριστιανισμό. Ε, τώρα, ευδαιμονία και σωτηρία, έτσι. Ναι. Ε, ο επιδιώκων τη σωτηρία του α, μοιάζει να είναι πολύ ευδαίμων από ανθρώπους που ζουν, ε, έχουν επαφή με χώρους πολύ πνευματικούς και σε όποια θρησκεία μπορώ να πω. Α, υπάρχει ένας εξευγενισμός της προσωπικότητας των ανθρώπων Αυτόν και ζουν μια ήρεμη Εννοείς ζωή Εννοείς τη σωτηρία σύμφωνα με την Σύμφωνα ε, με την χριστιανική Υπήρχε με μεταθανάτια ζωή Την ανάσταση σωμάτων και ό,τι ναι, άλλο Βέβαια ναι. η κυριολεξία της έννοια Σωτηρίας είναι ε, Να γίνει ο άνθρωπος σώος Δηλαδή ολόκληρος να ολοκληρωθεί Σε όλες του τις ε, Δυνάμεις ε, Που διαθέτει Από εκ Θεού έτσι Αυτό σημαίνει ολόκληρος σώος Να σωθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι ίσως να σωθεί από κάτι, ε, αν είναι βέβαια να σωθεί από κάτι, είναι από την, την ανυπαρξία, δηλαδή από την επιστροφή στο μειόν, από, από εκεί που προήλθε. Γιατί όπως γνωρίζεις η χριστιανική ανθρωπολογία ε, θεωρεί ότι ο άνθρωπος ε, ήρθε στο «είναι» Εκ του μη όντω. Καλά, όντως. Δε, δεν υπάρχει λόγο να επιμένουμε σε λεπτομέρειε που δεν έχουμε και αποδείξει. Θέλω να πω σε κάποιε συζητήσει. Σεβόμαστε ότι κάποιο κάτι το πιστεύει, το θεωρεί αληθέ και μπορεί και να είναι, αλλά ε, κάτι που δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Δηλαδή, είναι πράγματα στο οποίο συμφωνούμε. Α δούμε πώ μπορούμε Κοίταξε, αυτά που όμως, συμφωνούμε η, η, να η, τα επιδιώξουμε. Δε, δεν είναι το κριτήριο των πάντων η απόδειξη. Η απόδειξη έχει ένα, μια πολύ περιορισμένη. Ε, τελικά Ποιο έχει, έχει αποδειχθεί, για να το πω έτσι, ναι. έχει αποδειχθεί ότι η απόδειξη έχει πολύ περιορισμένη, ας πούμε, ε, περιορισμένες δυνατότητες. Ναι, αλλά με αυτή, χρησιμοποιούμε σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού, σε υπαρκές, υπαρκές μέρος των εκφάσεων του πολιτισμού, του ανθρώπινου, ότι λειτουργεί το αυτοκίνητό μας, λειτουργεί το ασανσέρ, λειτουργεί το καλοριφέρο. Ναι, βέβαια, ο άνθρωπος Α... δεν είναι μια μηχανή σαν το ασανσέρ και σαν το αυτοκίνητο, είναι κάτι άλλο. Και υπ' αυτή την έννοια, έτσι, η εκκλησιαστική θεολογία επιμένει περισσότερο στην εμπειρική γνώση έτσι, και όχι στην ε, ορθολογική απόδειξη ορισμένων πραγμάτων ναι, έτσι, δεν πώς... είναι εννοήσια ναι. αρχεία δηλαδή. ναι αλλά δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί τι είναι η εμπειρία από τη φαντασία Α, σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα γιατί είναι, ξέρω ότι ο χριστιανισμό είναι κάτι που λειτουργεί σε πολλέ περιπτώσει. Απλά ενδέχεται να λειτουργούν και, άλλα, και άλλε προσεγγίσεις Και Τι σίγουρα πάνε. λειτουργούσαν οι φιλόσοφοι. Ωραία. Εμεί δεν ξέρω αν λειτουργούμε, θέλω να πω. Απλά αναζητάμε, βλέπουμε τα κείμενα και είναι όπω γνωρίζετε κι εσεί βεβαίω πολύ ποιοτικά όσον αφορά την επιχειρηματολογία, τη μετριοπάθεια και το σκεπτικό του λόγου. Ωραία. Όχι τα συμπεράσματα απαραίτητα. Λοιπόν, για την αρετή, ας συνεχίσουμε. Ναι, ε, για τα ηθικά νοικομάχια. Αλλά ανα... την... ένα ναι. πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έθεσε η Κατερίνα, είναι το, το θέμα ε, πώς μπορούμε να διακρίνουμε την αληθινή εμπειρία, ε, την πραγματική εμπειρία, από τη φαντασίωση, α πούμε, έτσι, από το φαντασιώδες. Ε, υπάρχουν οι μέθοδοι αυτοί, έτσι, είναι η, ας πούμε μια τέτοια μέθοδος είναι η κοινωνική επαλήθευση το να ε, συμφωνήσουμε όταν έχουμε την κοινή εμπειρία ε, το λέει και ε, ε, νομίζω ο Δημόκριτος αυτό ότι όταν έχουμε, έχουμε όλη κοινή εμπειρία ότι το μέλι είναι γλυκό αν κάποιος από μας πει ότι το μέλι είναι ξινό έτσι, αυτός αυτομάτως ε, θεωρούμε ότι είναι εκτός της κοινή εμπειρία. Λοιπόν, υπάρχει μέθοδος να αποκλειστεί ε, η φαντασία από την, ε, από την πραγματικότητα, έτσι, να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα και να αποκλείσουμε τη φαντασία. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκαν και στα νεότερα χρόνια οι εμπειρικοί φιλόσοφοι και οι... Εν πάση περιπτώσει, α επανέλθουμε όμω στο θέμα που λέγαμε για τι αρετέ των Α, Ναι, η αρετή ω μεσότητα, δηλαδή ανάμεσα σε δύο άκρα. Το ένα είναι τη υπερβολή και το άλλο είναι τη έλλειψη. Αλλά για όλα αυτά τα θέματα πρέπει να λειτουργεί η φρόνηση, που λέει η αρετή είναι έξι συνήθεια προαιρετική, δηλαδή που βασίζεται στην προαίρεση του ανθρώπου. Και αυτό που λέμε και στο σύλλογο το τρίπτυχο της ενάρετης πράξης πρέπει για να, να επιδιωχτεί η ευδαιμονία του ανθρώπου, πρέπει η πράξη να, που να επιλέγεται συνειδητά να είναι καλή η πράξη, να γίνεται με καλά μέσα και να γίνεται με καλή προαίρεση. Κάτι που είπες προηγουμένως για τον πόνο. Η έλλειψη να... σωματικού και ψυχικού πόνου στον επίκουρο που είναι ορισμός της ειδονής. «Μήτε αλγίν κατά σώμα, μήτε ταράτεστε κατά ψυχήν». Mm -hmm. ε, ο ειδονισμός δηλαδή στον επίκουρο από τα λίγα βέβαια που μας σώζονται, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν κείμενα, αλλά και αυτό δεν μας πειράζει, ακόμα δεν έχουμε δει αυτά που σώζονται. Βγαίνουν όλοι να πούνε, καταστραφήκαν τα κείμενα, γιατί αυτά που σώζονται τα είδαμε. Αυτό είναι το δικό μας, η δική μας επιδίωξη. Α, η έλλειψη λοιπόν δεν είναι ο ειδονισμός, Α, του που του Κυριναίου για παράδειγμα δεν είναι η επιδίωξη του ευχάριστου ή κάτι που να σχετίζεται με την ακολασία α, την καλλιέργεια των, α, του επιθυμητικού μέρους του ανθρώπου σχετίζεται α, με την ολιγάρκεια τον να αρκείται κανείς ήταν εξαιρετικά ολιγάρκης και α, επαρκώς ασκητική ασκητικά όλα τα ρεύματα των α, φιλοσόφων δηλαδή η, η άσκηση Γι' αυτό μολονότι μπορεί οι φιλόσοφοι να διαφοροποιούνται στο μέρος της φυσικής και της λογικής από το χριστιανισμό. Είναι πολύτιμο στο χριστιανισμό, αφενός μεν ότι είναι πατρόα θρησκεία, αφετέρου ότι μπορεί να έχουν και δίκιο. Και τρίτον ότι υπάρχει το στοιχείο της άσκησης, δηλαδή για όποιον λόγο του ελέγχου των παθών, και γίνεται αποτελεσματικά. Ναι, πάντως, κοίταξε... Και η... okay, δεν πάμε, δεν βλάπτουμε η... κάτι που δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Η Εκκλησία αποδέχτηκε, ενώ στην αρχή υπήρξε μία, ας πούμε, αντιμαχία, μία αντιπαλότητα μεταξύ Ελλήνων και... Ε, Χριστιανών. Μα είναι οι, οι Έλληνε φιλόσοφοι ήταν μια ομάδα, ε, δεν μιλάμε εξαπλώθηκε το φαινόμενο αυτό σε όλη την Ευρώπη ναι, ναι. και από εκεί σε όλο τον ε, κόσμο ε, την απεικιοκρατία. Ε, η, με, τη, με, με, με την πάροδο των χρόνων και των αιώνων ε, έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος και η Χριστιανική Εκκλησία προσπάθησε και πέτυχε μια τεράστια σύνθεση ε, απαντώντα μια τεράστια σύνθεση στην ιστορία της φιλοσοφίας από αυτή την πλευρά ειδωμένο το θέμα οπωσδήποτε ε, μεταξύ της ε, απαντώντας, απαντώντας, στα μεγάλα ερωτήματα που έθεσαν οι Έλληνες έτσι, διότι άσχετα ε, πώς, άσχετα πώς έτσι, απάντησαν ναι. ή αν απάντησαν ναι. γιατί και αυτό είναι συζητούμενο αν απάντησαν σε όλα γιατί δόθηκαν πολλές απαντήσεις ε, σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που οπωσδήποτε έθεσαν οι Έλληνες, η Εκκλησία έδωσε τη δική της ε, απάντηση. Έδωσε ε, τη δική της απάντηση, είναι αυτό το οποίο ονομάστηκε τελικά, ας πούμε, υπ' αυτή την έννοια ορθοδοξία. Ναι λοιπόν, και απορρόφησε και μέγα μέρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Δηλαδή mm -hmm. δεν είναι πολύ γνωστά και δεν είναι γνωστά στους ειδικού. Μάλιστα. Ωραία. Ε, αυτά που έχουμε δει. Εγώ σα λέω ότι το 80% του χριστιανισμού mm -hmm. στην ηθική. Τα είπαν και τα έκαναν και τα επιβίωσαν. Και τα τεκμηρίωσαν ήδη οι αρχαίοι Έλληνε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό το 20% τι γίνεται. Μα έτσι. γιατί να πάω πάλι πάτε στο 20%, <laughs> εδώ λέμε το 80%. Ίσως <laughs> γιατί ε... το 20% είναι πάντα το πιο ενδιαφέρον. Έτσι. Όχι, όχι, δεν λοιπόν. περιμένουμε. Γιατί το θέμα είναι να καλλιεργήσουμε τη φυσική τάση του φιλοσόφου, όχι του οπαδού. Έτσι Είμαστε σκεπτόμενοι, είμαστε φιλόσοφοι, δεν είναι το 20, ρωτάμε. Το 20, γιατί, γιατί το συνδέει με το έχει να κάνει με τη διαφορά, Γιατί πάλι πάτε στη διαφορά. Λοιπόν, ε, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα για διαφημίσει και Ένας. θα αφήσουμε του αεροκρατέ να έχουν αυτή την Να σκεφτούν αδημονία, και εκείνοι. Δεν είναι εδώ, δεν δίνουμε απαντήσει. δούμε αίτημες, στη, στη συνέχεια, τι θα Εμπιστευόμαστε πούμε, την κρίση του λοιπόν, κοινού. λοιπόν και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Επανερχόμαστε πανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ε, του, τη φιλοσοφική εκπομπή του περιοδικού Φιλοσοφιν, ε, συζητάμε ο Παναγιώτης Σταμβάκης και η Κατερίνα Χατζοπούλου, θέματα που έχουν σχέση και με τις ημέρες, θέματα θεολογίας ε, και ε, ναι. φιλοσοφίας, κυρίως αρχές ελληνικής φιλοσοφίας. Ε, λοιπόν, είχαμε πει πολλά πράγματα, αφήσαμε κάποια στο τέλος, συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που τα αφήσαμε, λέγοντας, ε, ε, ρώτησα την Κατερίνα για τα θέματα του πόνου και ήθελα αυτό να το, να συνδέσουμε το, το την οδύνη αυτή, την οδύνη που υπέστη ο Χριστός πάνω στο σταυρό, να κάνω μια αναφορά πάνω σε αυτό, να πω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό ότι ε, ακόμα και αν έτσι δεν αρέσει στην Κατερίνα να εντοπίζουμε τις διαφορές και θέλει περισσότερο τις ομοιότητες ε, δεν μπορώ να μην πω ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση ως προς αυτό στη χριστιανική παράδοση ε, που είπα και προηγουμένως ότι ε, τελικά η Εκκλησία αποδέχθηκε ε, τα ερωτήματα των Ελλήνων και απάντησε στα ερωτήματα των Ελλήνων Μα είχαν ήδη απαντήσει οι Έλληνες αλλά δεν ε, είχαν... Απάντησε με το δικό τη τρόπο ε, κάποια πράγματα δεν είχαν απαντηθεί και οι ίδιοι οι Έλληνες ξέρανε ότι δεν μπορούσαν να τα απαντήσουν, είχαν φτάσει σε ένα διέξοδο η φιλοσοφία ε, και απάντησε απάντησαν οι θεολόγοι της Εκκλησίας αυτό και υπ' αυτή την έννοια αναγνώρισαν ότι υπάρχει ένα ας πούμε προδρομικό στοιχείο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, γι' αυτό και ε, στους πρόναους, στο, στον πρόναο των χριστιανικών ε, εκκλησιών, ε, ζωγραφίζουν πολλές φορές, ε, ζωγραφίζονται οι φιλόσοφοι ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και άλλοι. Λοιπόν, να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα του Σταυρού, να πω ότι ε, ε, εκεί, Φαίνεται, ε, φαίνονται δύο στοιχεία τα οποία ή εκλείπουν ή δεν είναι τόσο τονισμένα στην αρχαία φιλοσοφία όπως είναι η έννοια της αγάπης και της ελευθερίας. Ε, υπάρχει λοιπόν μια ελευθερία του Θεού από την ίδια του τη φύση, κάτι που οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να το παραδεχτούν ούτε καν να το φέρουν στο μυαλό τους. Ε, ότι ο Θεός μπορεί να εκστασιαστεί, να βγει εκτός και από τη φύση του, σύμφωνα με την θε, χριστιανική θεολογία, και να γίνει άνθρωπος. Ε, και αυτή η ελευθερία του αποδεικνύει ότι το είναι του Θεού είναι η αγάπη. Η, η αγάπη με την ερωτική ε, σημασία, με την σημασία της έκστασης του να βγει κανείς έξω από τον εαυτό του και από την ίδια του τη φύση και να υπάρξει με τον τρόπο ενός άλλου όντως που είναι το κτιστό ο άνθρωπος. Ε, αυτό, αυτή η αγάπη και η ελευθερία του Θεού ε, κορυφώνεται και φανερώνεται με το σταυρό. Έτσι, ε, εκεί φανερώνεται γιατί και γι' αυτό λέμε ότι ο Χριστός ε, ήρε τις, α, τις αμαρτίες του κόσμου, την αμαρτία του κόσμου. Τι σημαίνει η αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν αυτή δεν είναι ηθικής τάξεως. Δεν είναι δηλαδή μια παράβαση ενός ή ε, πολλών εντολ, εντολών. Αλλά είναι ε, οντολογικής τάξεως. Δηλαδή φέρνει ο Χριστός ξανά την ανθρώπινη φύση, της ανοίγει ξανά την πόρτα ξανακαλείται η ανθρώπινη φύση να συνδεθεί και να ενωθεί με το δημιουργό της οπότε να ζήσει ζωή αιώνια γι' αυτό και λέμε ότι θανάτο θάνατον πατήσας ο θάνατος πατείται θανάτο λοιπόν ε, ο Χριστός πάνω στο σταυρό συγκεφαλαιώνει όλη, όλο τον πόνο του ανθρώπου ενώ θα μπορούσε να μην πονέσει καθόλου έτσι. Ε, σαν Θεό που ήταν, ακόμα και ω προ την ανθρώπινη φύση του, θα μπορούσε να μην πονέσει. Και όμω δεν φίδεται του εαυτού, δηλαδή δεν λυπάται τον εαυτό του, αλλά παίρνει όλο τον πόνο όλων των ανθρώπων, όσο πόνεσαν όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών απάνω του. Έτσι. Και υπ' αυτή την έννοια έρει όλο τον το πόνο, όλη, όλη την, την πτώση του ανθρώπου και γι' αυτό το λόγο αναστένεται και η Ανάσταση αυτή χαρίζει τη ζωή ξανά στους ανθρώπους. Λοιπόν, οπωσδήποτε σε αυτό το, για να φτάσει κανείς, μετά έχουμε βέβαια τους μιμητές του Χριστού, οι χριστιανοί είναι μιμητές του Χριστού, και για να φτάσουν οι χριστιανοί σε αυτό το επίπεδο να μπορέσουν έτσι, να υπερβούν το θάνατο, να νικήσουν το θάνατο, Μόνο ενωμένοι με αυτόν τον Χριστό, με το σώμα του Χριστού που σταυρώθηκε και αναστήθηκε μπορεί να γίνει αυτό, αλλά για να φτάσουν προς τα εκεί όντως, όπως είπε και η Κατερίνα και συμφώνω μαζί της, ε, μεγάλο ρόλο παίζουν και οι αρετές και η άσκηση για να ε, υπάρξει μια κάθαρση από την κατάσταση της φθοράς και της πτώσης προς την κατάθεση της αυθαρσίας και της αιώνιας ζωής. Κατερίνα. Όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν πολύ θετικά στις περισσότερες περιπτώσεις. Απλά στην πιο εκλαϊκευμένη πρόσληψη της θρησκείας και σε ανθρώπους που μπορεί να μην είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή έχουν μία πίστη... Υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις α, της πρόσληψης του χριστιανισμού. Ε, για παράδειγμα, η ιστορία με τον Χριστό μπορεί να εκλειφθεί σαν μια ιστορία αδικίας, ε, μια μορφή ηρωοποίησης ε, του θύματος, α, μια απόρριψη του κόσμου, ότι εδώ δεν θα βρεις δικαιοσύνη, ε, μη πεποίθατε επάρχοντας επί ανθρώπων ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπο όπω και κάνει, όπω και έκανε στην Ελληνική Επανάσταση με το ρόλο τη Εκκλησία, πρέπει να προσπαθεί. Επίση, να μην υπάρχει εντύπωση ότι πρέπει τέτοια καλά να βασανιστούμε για να μα βραβεύσουν. Δηλαδή, να έχει κανεί στόχου, να επιδιώκει πράγματα όσο εκεί που μπορεί, α, αλλά να μην βασανίζεται όταν δεν είναι ο βασανισμό ευθέω συνδεόμενο με ένα αποτέλεσμα ή να μην ανέχετε καταστάσει. Για παράδειγμα, η καρτερία. Η καρτερία που είναι και αυτή τη αιρετέ των στοικών ορίζεται ω η γνώση που πρέπει κανεί να κάνει υπομονή, που να μην κάνει υπομονή και που είναι ουδέτερο. Η πραότητα στον Αριστοτέλη ορίζεται στο να ξέρει κανεί που να θυμώσει, που να μην θυμώσει και που είναι ουδέτερο. Όλα αυτά είναι πολύ βοηθητικό να έχει κάποιον να σου λέει έτσι όπως συμβαίνει στο, με τον πνευματικό στο σχολείο. Αυτό είναι το πιο πρακτικό για τη βοήθεια μεγάλων ομάδων ανθρώπων. Α, δεν είναι να μάθουν όλοι το πιθαγόριο θεώρημα και τις ερμηνείες. Δεν μπορεί ο από τη μια μέρα στην άλλη να γίνει μαθηματικός μέγας. Α, οπότε το ευκολότερο για την καθοδήγηση μεγάλων μαζών α, ήταν α, η ανάθεση των διανοητικών αρετών στους έναν άνθρωπο, ε, το πνευματικό, ας πούμε, μπορούμε να πούμε σήμερα, α, και η καλλιέργεια των ηθικών αρετών, οι αιστείες της ηθικές αρετές. Οπότε εκεί υπάρχει διαφοροποίηση, αλλά χάρη στις διανοητικές αρετές είμαστε οι μισοί σήμερα. Δηλαδή, να μην, α, επίσης, υπάρχει και μία α, χρησιμότητα στην απενοχοποίηση του ανθρώπου και όχι στην καλλιέργεια βαθύτερης ενοχής. Και αυτό είναι καλό γιατί ο χριστιανισμός δίνει δυνατότητα άφεσης σε άνθρωποι που δεν έχουν επαφή με τους χώρους αυτούς. Έχουν ενοχές και δεν μπορούν να τις λύσουν. Ε, αλλά επίσης υπάρχουν χώροι οι οποίοι καλλιεργούν την ενοχή στο ανθρώπινο είδο ότι ο άνθρωπος φταίει όλα τα στραβά της ιστορίας. Ε, δεν νομίζω ότι ο μικρός μου ανιψιός ευθύνεται για την τρύπα του όζοντος ή ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η καλλιέργεια ενοχή από χώρου που υπερβαίνουν τον χριστιανισμό. Ο άνθρωπο είναι άξιο για να ευτυχίσει και θα ευτυχίσει μέσω τη καλλιέργεια των αριτών, ω σύνολο. Ναι, ο, ε, Αυτή πολύ Αυτή είναι, είναι η προσέγγιση ε, που καταλαβαίνουμε εμεί από τους πολλά αρχαίους. θέματα. Θα σταθώ μόνο σε αυτό που είπε φυσικά. Ε, έχει καλλιεργηθεί μια διαστρεβλωμένη αντίληψη η οποία οφείλεται ε, σε σχέση δηλαδή κυρίως με την ενοχή ε, η οποία οφείλεται κυρίως στις δικέ εκδοχές της ε, ε χριστιανικής θεολογίας ε, ε, αλλά ε, στην δική μας παράδοση εκείνο που τονίζεται ιδιαίτερα είναι η ελευθερία του ανθρώπου να επιλέξει ε, μεταξύ ε, το, το, ε, α, να επιλέξει τι, πώς θα κατευθύνει τις δυνάμεις της ψυχής, θα τις κατευθύνει προς τα θετικά, προς το καλό ή προς τα αρνητικά, προς το κακό. Ε, τώρα για την τρύπα του όζοντος ποιο θέει είναι ένα μεγάλο θέμα έτσι. Ε, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας συγκεφαλαιώνεται και στην προσωπική μας ιστορία και ε, καλούμαστε κάποια στιγμή να ε, πούμε ή να δείξουμε τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά. Έτσι, είναι. ναι, δηλαδή σίγουρα πρέπει να δραστηριοποιούμαστε, να έχουμε ενημέρωση, επίγνωση, να κινούμαστε, αλλά να μην υπάρχει αίσθηση ενοχοποίησης, γιατί συνήθω κιόλα κατηγορούμε τους άλλους. Ναι, ήδη είναι... νομίζω το είπα ότι η, 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 ο Σταυρός του Χριστού που είναι το κέντρο τώρα έτσι θα έλεγα της δικής μου προσέγγισης ε, έχει όπως σωστά είπες πολλές φορές και το επαναλαμβάνω αλλά αφού ε, το ξανασυζητάμε να το εμβαθύνουμε λίγο ε, έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί ε, μια ικανοποίηση της δύο δικαιοσύνης. αυτό είναι μια μια στρεβλή ε, αντίληψη για το ε, για το χριστιανισμό ε, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή είναι του, η θεωρία του Άνσελμου Καντεβουρίας mm. ο οποίος ε, ανέπτυξε τη θεωρία περί προσβολής της, της θείας δικαιοσύνης ότι ο, ο άνθρωπος με την παρακοή ο Δάμ προσέβαλε τη δικαιοσύνη του Θεού ε, ε, τιμωρήθηκε, ε, εκδιώχθηκε από, το, από τον Παράδεισο ε, και με τον Αυγουστίνο και, νωρίτερα ναι, και με... πιο πριν αλλά ο Άνσελμος τα... Ανέπτυξε ναι. αυτά ε, περισσότερο ε, και καθιέρωσε αυτή την έννοια της ικανοποίησης της δικαιοσύνη. Οπότε έρχεται ο Υιός ποιος θα στείλει, ποιος θα ικανοποιήσει την πληγωμένη Θεία Δικαιοσύνη θα την ικανοποιήσει μόνο ένας αναμάρτητος ο Θεός, ο ίδιος ο Υιός του Θεού και υπ' αυτή την έννοια έρχεται και ικανοποιεί τη Θεία Δικαιοσύνη αυτή είναι μια φοβερά στρεβλωτική ε, άποψη για την ε, Σταύρωση του Χριστού που δεν έχει φυσικά καμία σχέση με όλα αυτά που είπαμε πριν περί ελευθερίας και αγάπης του Θεού ο οποίος με ελευθερία καλεί τον άνθρωπο να είναι μαζί του αυτό που συμβολικά ονομάζουμε παράδεισο είναι, και, και... Όταν, ο άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος όμως δεν θέλει ή αμφιβάλλει ...να εμπιστευτεί τον Θεό, έτσι, γιατί να είναι κανείς μαζί με τον Θεό στον παράδεισο... ...χρειάζεται μια πίστη, δηλαδή μια εμπιστοσύνη προς Αυτόν... ...όπως ένα παιδί εμπιστεύεται τον πατέρα του και αφήνεται... ...αν ο άνθρωπος αμφιβάλλει ως προς την πίστη αυτή... Ε, ...έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αυτό που είπε και εσύ πριν Κατερίνα... Το, ...το καλό και το κακό ώστε να, 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 να ε, επιλέξει, επιλέξει μετά πάλι με την απόλυτη ελευθερία εάν θέλει το καλό ή το κακό. Τώρα που εντοπίζεται η ανθρώπινη ελευθερία η δική μου, η δική σου ή του μικρού σου ανιψιού αυτό δεν είναι εύκολο να το εντοπίσουμε εμείς αυτό το γνωρίζει ο Θεός ο ίδιος ο οποίος α, α, αυτός κρίνει έτσι, τη, τις επιλογές της δικές μας και τις κρίνει πάντα με την αγάπη η οποία επαναφέρει αυτό είναι και το νόημα του Σταυρού επαναφέρει, ανοίγει ξανά τη δυνατότητά μας να, να ανταποκριθούμε μετά από όλη αυτή την περιπέτεια της αμφισβήτησης ε, που ζούμε στη ζωή μας οι άνθρωποι. Αυτό συμβολίζει το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού, την αμφισβήτηση και τη, ε, να επανέλθουμε σε σχέση μαζί του ώστε να μας χαριστεί ε, ζωή αιώνιος. Θανάτου θάνατον πατήσας και τη ζωή μας ζωή χαρισάμενος. Έτσι και τώρα κάτι θυμήθηκα τυχαία μια και είναι και οι μέρες σε κάθε περίπτωση και για κάποιον ο οποίος μπορεί να, να, μην πιστεύει να μην, είναι ένας πολιτισμός δεν ξέρω γιατί καμιά φορά σεβόμαστε ευκολότερα του ηθαγενείς του Αμαζονίου και μας στρεφόμαστε με ενδιαφέρον στον πολιτισμό τους και δεν μπορούμε να σεβαστούμε το δικό μας πολιτισμό. Πάντως έχει πολύ δυνατά λόγια. Uh, πέρα από την, uh, την, αισθητική των κειμένων τώρα στην Αναστάσιμη ακολουθία για παράδειγμα που λέει και την πράξη τιμά και την πρόθεση νεπενή uh, εκεί πάλι έχουμε έμφαση στην σπουδαιότητα της προέρεσης και στην επιτέλεση του καθήκοντος που είναι και από αυτές στοικές και αριστοτέλειες προσεγγίσεις και επειδή ξεκινήσαμε και με τον Παύλο uh, τον Ταρσέα είναι γνωστό βέβαια πως η ήταν Ηδη ε, 100 χρόνια πριν τη γέννηση του Παύλου, κέντρο του στοικισμού. Και θα γνωρίζετε ότι είναι τεράστια βιβλιογραφία οι επιρροές οι στοικέ ε, στην διδασκαλία του Παύλου. Το οποίο είναι θετικό, έτσι. Και δεν σημαίνει. Πολλά πράγματα είναι, δεν γίνονται εν γνώση. Δεν είναι ότι κάθεσε Ναι Τώρα, μετά. βέβαια, το θέμα, αν είναι επιρροή ή αν είναι χρησιμοποίηση εκ μέρους του Παύλου αυτά, αυτής της παιδείας που είχε οπωσδήποτε είναι ένα άλλο θέμα έτσι το επιρροή φαίνεται συγγένεια καμιά να πούμε, φορά, ναι, σαν, ναι. το ότι ας πούμε χρησιμοποιείς Ήταν τις, ίδιες, τις ναι. ίδιες, φράσεις ή ε, το, την ίδια, το ίδιο σκεπτικό δεν σημαίνει ότι ...έχεις μια επιρροή στη, 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 στον πυρήνα της σκέψη. Μπορεί να είναι ο πυρήνας της σκέψη, η οντολογία. Μα δεν είναι τα λόγια, η ουσία. Έχει η οντολογία να είναι διαφορετική. Έτσι, και γιατί μπορεί και να μην είναι η οντολογία διαφορετική. Γιατί ή, αυτό. Ή, ή, είναι αυτό πλέον αποδεκτό ευρύτερα ότι ε, 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 η, η Εκκλησία απέρριψε την οντολογία των Ελλήνων. Αυτό, αλλά να μην επανέλθουμε τώρα σε αυτό το θέμα. Απέρριψε την οντολογία και είχε και προσέλαβε περισσότερο τη γνωσιολογία τον τρόπο προσέγγισης δηλαδή ε, της γνώσης ε, εν πάση περιπτώσει στο, για να επανέλθουμε και στο θέμα των ημερών που όλο τριγυρνούμε γύρω από αυτό <σίλω> λοιπόν ε, να πούμε και ένα πιο έτσι ηθικό ε, ένα πιο ηθικό θέμα ε, αυτές τις μέρες ο Χριστός ε, ε, λέγει στους μαθητές του ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι όλων υπηρέτης. Έτσι. Λοιπόν, ε, πώς ε, θα μπορούσες να το σκεφτείς αυτό, ε, Κατερίνα. Είναι και η, το στοιχείο της ταπείνωσης είναι στις ε, ε, αρετές ε, των στοικών που λέει «του σοφού, του στοικού σοφού, άτυφον είναι των σοφών, α, ίσως γαρέχει προς το ένδοξον και το άδοξον». Και επίσης ήδη στους κοινικού φιλοσόφους, και λίγο αν έχουμε χρόνο επανέλθουμε και σε αυτό, ότι ο Χριστός έχει όλα τα στοιχεία του κοινικού φιλοσόφου, με προστήκη του θαύματος, θάυματοποιεί Οι φιλόσοφοι δεν κάναν θαύματα. Α, είναι το στοιχείο της αδοξίας. Τα θαύματα δηλαδή, τι είναι... εννοείς και, το, και ο Χριστός... Τα Ο θαύματα. Χριστός έκανε θαύματα κατά την, το Ευαγγέλιο Οι φιλόσοφοι δεν κάνανε θαύματα Πόσο γνωρίζουμε Μαι, έτσι ναι. τουλάχιστον στην προβεβλημένη. Δεν Μαι. πειράζει Μαι. Να πω, Δεν ξέρω κι εγώ κανέναν προσωπικά θέμα, να κάνει αλλά, θαύματα ε, Το θαύμα επειδή ε, είναι και αυτό ένα από τα παρεξηγήσιμα θέματα Της, ε, ναι, είναι της η, ναι. έτσι, ότι Γιατί περιμένουμε ένα πε, θαύμα ε, Περιμένουμε ένα θαύμα, έτσι, περιμένουμε ένα θαύμα. Οι ο, Ιουδαίοι ο... σημείων ζητούση που αναφέρατε. Ναι. Οι Ιουδαίοι θέλανε το θαύμα, ναι. δηλαδή ε, θέλανε να δούνε ότι ο Θεός είναι δυνατός. Όταν βλέπουν ένα αδύναμο Θεό απάνω στο, στο, στο σταυρό δεν μπορούν να δεχτούν ότι αυτός είναι ο Θεός. Έτσι είναι. Ε, Μα και ο Σοκράτη, αδύναμο όντα, ήπια το κόνιο, δείχνοντα δυνατό χαρακτήρα. Ναι, οι, 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 Ιουδαίοι θέλαν ένα, ένα μεσία ο οποίο θα του βοηθήσει να κλείσουν του ανθρώπου. Να του Ρωμαίου, ναι, λέει, τι κάνουν, βλέβ, Λοιπόν, οπότε ναι. για αυτούς είναι ένα σκάνδαλο. Σημείο ζητούσε. Έτσι, ε, ο Χριστό, λοιπόν, ε, πράγματι δίνει σημεία, Δίνει σημεία. Ε, δεν κάνει θαύματα με την έννοια ότι θέλει να θεραπεύσει έναν τυφλό, ας πούμε. Μα μόνο αλλά θαύματα το, το... είναι και είναι όλα το Σάββατο. Κα, κάνει, κάνει... Εδώ είναι το στοιχείο του αναρχικού ναι, ναι. που δεν συμμορφώνεται με τους δεσμούς. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Πολύ σπουδαίο, λοιπόν, αυτό. Ε, το, το σημείο είναι απλώς η φανέρωση, η φανέρωση μιας ένας άλλου, ενός άλλου τρόπου υπάρξεως. Ε, υπά, είναι ένας άλλος τρόπος υπάρξης που είναι πέρα από τη φθορά, έτσι... Και αυτό ο Χριστός το έδειχνε με τα σημεία αυτά. Αλλά δεν έκανε θαύματα προκειμένου να πείσει. Ε, και μάλιστα ναι, έκανε, έκανε, ναι, ναι. έκανε τα θαύματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πείθονται όλοι. Γιατί αν ε, θυμάσαι στην. Ε, όταν ανέστησε το Λάζαρο και ήτανε Όλοι ξέραν ότι ο Λάζαρος είχε. Ε, πεθάνει και ήταν στον τάφο τέσσερι μέρε. Και είδαν αναστημένο το Λάζαρο, λέει το Ευαγγέλιο, και ότι το είδαν αυτό το θαύμα, το σημείο. Και πίστευσαν πολλοί. Αλλά δεν πίστευσαν όλοι. Γιατί ο Χριστό έκανε με τέτοιο διακριτικό τρόπο τα θαύματα. ώστε να μην εξαναγκάσει. Ναι, αυτό εξαναγκάσουν... α... ναι, ναι, και, και να μην εξαναγκάσει ναι, την, 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 τον άνθρωπο να πιστέψει. Γιατί, ε, αλλά να πιστέψει πέρα και έξω από τα θαύματα είναι ένα, ένας άλλος τρόπος δηλαδή αυτή η εμπιστοσύνη προς τον Θεό όχι η εμπιστοσύνη που προέρχεται από τη δύναμη ενός θαύματος έτσι λοιπόν ε, στο θέμα αυτό που είπαμε για την ε, αντιστροφή των όρων εμείς θε, ξέρουμε ότι ο, ο πρώτος σε ένα οποιοδήποτε τομέα της ε, ανθρώπινης ε, κοινωνίας μας αυτός που είναι πρώτος είναι αυτός που όλοι οι άλλοι τον υπηρετούν έτσι, είναι. Ε, αντίστροφα είναι μια mm -hmm. αντεστραμμένη πυραμίδα εδώ ότι ο Χριστός λέει ότι ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί όλους ναι, τους άλλους όχι είναι εξαιρετικές και, οι εξαιρετικές και αυτό mm. το ίδιο φαίνεται στο στο σταυρό ας πούμε έτσι. και αυτό επίσης ε, Οφ, οφείλουν, οφείλουμε όλοι να το δείχνουμε. κυρίως δεν αυτοί οι οποίοι είναι ηγέτες στην εκκλησία, έτσι, οι επίσκοποι ας πούμε, Θα πρέπει να είναι υπηρέτε όλων των άλλων. Μπορεί και Κατά να είναι. το ξέρουμε ότι δεν είναι Δεν είπα εγώ ότι Όχι, είναι, θέλω να είναι. Πω, λέω με Είναι ναι, ναι. Ότι, ναι. ότι έτσι Πώς πρέπει να είναι είναι μιμητές του Χριστού, ε, είναι ιστοπων και τύπων Χριστου και πρέπει αυτοί να δείχνουν. Και όχι απλώς να δείχνουν αλλά να είναι αυτό το οποίο ο Χριστός έδειξε αντιστρέφοντας τους όρους του κόσμου να είναι οι υπηρέτες της Εκκλησίας και όχι να είναι όλοι οι άλλοι υπηρέτες αυτών. Έτσι. Προς τα επαφή την κατεύθυνση θα κατευθυνθούμε α, τη γενική κατεύθυνση και στο συνέδριο το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας 27 με 29 Απριλίου στη Θεολογική Σχολή. Μεταξύ των θεματικών είναι η διδακτική της πολιτικής τέχνης, πολιτική και πάθη, πολιτική και φίλο και παραπλήσιες θεματικές. Επίσης, να πω... Για την θα... φιλοσοφική εκπαίδευση των πολιτευτών πριν και κατά τη διάρκεια του έργου τους. ωραία. Να πω, επειδή ε, εσύ είσαι καλή και με ενδιαφέρεσαι για τις ομοιότητες Περισσότερο παρά τις διαφορές Ενδιαφέρομαι για την αλήθεια ναι. Όπως όλοι Να πω λοιπόν εγώ για σημαντές. να βοηθήσω προς το μέρος αυτό Ότι ε, δεν είναι ένα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο ομοιότητας Είναι ότι ο, ο, οι χριστιανοί επέλεξαν να ονομάσουν την κοινότητά τους εκκλησία Και όχι συναγωγή ε, Έτσι Α, παραπέμποντας στην ελληνική, ελληνική δημοκρατία. δημοκρατία Εδώ στην ελληνική μα η με οι Έλληνε με καταστρέψαμε όλο τον κόσμο. Από τη μία δημοκρατία. Στην στη Βόρεια Κορέα νομίζουν να έχουν δημοκρατία. Οι μισέ χώρε λέγονται δημοκρατία και δημοκρατία δεν έχουμε ούτε εμεί. Λοιπόν. Από την άλλη, ο χριστιανισμό με την απεικιοκρατία και οι στρεβλώσει και όλα αυτά τα φαινόμενα. Γι αυτό ε, οφείλουμε ακριβώς. να δώσουμε και το σωστό η, παράδειγμα. Η, η Εκκλησία και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται η Εκκλησία και φανερώνεται στη Θεία Λειτουργία ιδιαίτερα, είναι, ε, έχει πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία από τον τρόπο που συγκροτείται που το μάλλον η Εκκλησία του Δήμου. Έτσι. Μα και ε, ο κληρικός είναι από τον κλήρο Ακριβώς. Έτσι, ναι. Φανερώνει η Εκκλησία, ναι. φανερώνει το 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 σταθερό το αμετάβλητο το αληθές και γιατί και η, και η εκκλησία του Δήμου όπως καλύτερα από με ε, είχε στόχο να να όχι απλώς να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τις ε, τις, 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 κοινωνικές, τις, τις, τις κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου μάλλον τις ατομικές ανάγκες του ανθρώπου Τε συγκροτώντας θέματα, κοινωνία αλλά να να φανερώσει ε, τον λόγο, τον λόγο του σύμπαντος που είναι σταθερός, αμετάβλητος και είναι αυτός ο οποίος μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Ε, το ίδιο με αυτή την έννοια είναι η επιδίωξη της Εκκλησίας. Λοιπόν, ε, Κατερίνα. Οπότε είμαστε όλοι στην αναζήτηση. Ουσιαστικά και μια και ξεκινήσαμε με τον Απόστολο Παύλο που λέει βλέπουμε μεν γαράρτι δι' εσόπτρου εν ενίγματι» Μάλιστα. τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον Ωραία. μετά τον ύμνο της αγάπης που έχει και αυτό το οικές να πούμε στους αγαπητούς ακροατές ότι θα, από του χρόνου θα κάνουμε συναντήσεις φιλοσοφίας και στη Θεσσαλονίκη ενηλίκων και ότι κάνουμε παιδικά τμήματα φιλοσοφίας κάθε Σάββατο 4.30 με 5.5 Α, ορφανίδου 6 σε συνδιοργάνωση με τα σεμινάρια Κήπο. Μιλάμε συνέχεια για παιδεία. Έχουμε παιδεία. Όποιο θέλει, ανεξαρτήτω με το τι πιστεύει, από πού προέρχεται, ελληνικά να καταλαβαίνει βασικά τουλάχιστον. Ωραία. Θα χαρούμε. Και να πούμε λοιπόν και τελειώνοντας φτάνοντα προ το τέλο τη εκπομπή, ότι. Ε, η, Εκκλησία είναι ένα ευρύτερο σώμα, η, η φιλοσοφία και η αναζήτηση είναι ένα μέρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει πολλούς τρόπους να αναζητά και να βιώνει το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Ε, ένας από τους τρόπους αυτούς είναι βέβαια και η, η θεολογία και η ο φιλοσοφικός τρόπος αναζήτησης. Άλλος όμως τρόπος ίσως και πιο ε, σημαντικός και ε, πρωταρχικός είναι η, η σύναξη των πιστών στην Εκκλησία. Η εβδομάδα αυτή είναι... Ε, γεμάτη από ε, ακολουθίες στις οποίες διαβάζονται ε, τα, αρχαι, τα κείμενα του Ευαγγελίου, των Αποστόλων άλλα κείμενα ε, ψαλμονδίες όλος αυτός ο λειτουργικός πλούτος της Εκκλησίας που μας παιδαγωγεί με έναν τρόπο ε, πιο πλήρη και πιο ολοκληρω, ολοκληρωτικό, ολοκληρωμένο προς Προς, το, προς την βίωση του μυστηρίου του Σταυρού προς τη βίωση του λόγου του Σταυρού και ώστε θερίδη. να φανερωθεί μετά και η, η ένδοξη Ανάσταση η οποία ε, χαρίζει στον κόσμο την ζωή νικά, ή το θάνατο θανάτο. ή το θάνατο θανατο και φιλοσοφικά ο εκκλησιασμός είναι άσκηση σιγής που είναι πολύ σπουδαίο για τους Πυθαγόρους ξέρουμε πέντε χρόνια σιγή για το μέσο Έλληνα που δεν το κλείνουμε όλοι, θέλω να πω, είναι λοιπόν, ένα πολύτιμο. οπότε ε, συνεχίζουμε πέρα από την ε, εκπομπή Λόγου που κάναμε σήμερα πάλι εδώ στο Παγιόφωνο, <laughs> <Αγίωφορο. laughs> πάμε <laughs> στην, ε, στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αύριο ο Χριστός σταυρώνεται και την το Σάββατο ξημερώματα Κυριακής ανασταίνεται. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.